Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που ήρθες εδώ στις κάμερες του Αντίφωνου. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε για τη θεολογία του 60. Είναι η τρίτη αυτή σε μια σειρά έτσι καταγραφών συζητήσεων που έχουμε ήδη κάνει και ελπίζω να ακολουθήσουν κανένα δύο ακόμα με θέμα την θεολογία στην Ελλάδα σήμερα. Και θα μιλήσουμε, όπως είπα, για τη θεολογία του 60, δηλαδή για μια, δεν ξέρω αν αυτοί που μας βλέπουν καταλαβαίνουν ακριβώς τι θα πει αυτό, είναι η θεολογία που αναπτύχθηκε, διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 1960 και στη συνέχεια έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της θεολογικής συνείδησης των Ελλήνων, των Ορθοδόξων γενικότερα. Είσαι από τους ανθρώπους που μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν θεολογικά μέσα στο κλίμα αυτής της θεολογικής αναγέννησης της δεκαετίας του 60. Σήμερα έχουν περάσει πολλές δεκαετίες και θα ήθελα να διατρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα όλο αυτό το χρόνο για να φτάσουμε σήμερα που βρισκόμαστε κυρίως. Υπάρχουν, όπως ξέρεις πολύ καλά, αντιρρήσεις, επικρίσεις, παράπονα για τις εκκρεμότητες, για τα λάθη της θεολογίας αυτής του 60. Και, αλλά προτρέχω ίσως, οπότε ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Είναι εντελώς συμβατικός, όπως καταλαβαίνεις, ο όρος θεολογία του 60. Δεν υπάρχει θεολογία του 60, υπάρχει μια δυναμική που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 60, έρχεται από λίγο παλαιότερα, δεν ήταν ενδογενής η δυναμική αυτή. Μας ήρθε, θα πω δύο πράγματα γι' αυτό. Μας ήρθε, δεν ήταν ενδογενή στην Ελλάδα, εννοείς. Δεν γεννήθηκε μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Πάντως, για να καταλάβουμε αυτή τη δυναμική που αναπτύχθηκε, άρχισε να αναπτύσσεται από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και κορυφώθηκε κάπως στη δεκαετία του 60, θα πρέπει να δούμε ποια ήταν η κατάσταση στον ελληνικό θεολογικό χώρο. Σωστά. Ή περισσότερο στον εκκλησιαστικό χώρο, έτσι. Γνωρίζουμε ότι ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ένας ηθικισμός στον εκκλησιαστικό βίο. Ενδεχομένως αυτός ο ηθικισμός οφειλόταν στην προσπάθεια των Ορθοδόξων να αντιμετωπίσουν τον εσμό, να το πω έτσι, των ιεραποστόλων που έφταναν στην Ελλάδα για να σώσουν τους Έλληνες από την αίρεση. Πες μας λίγο, αν έχεις την καλοσύνη, τι εννοούμε όταν λέμε ηθικισμός. Ηθικισμό λέμε την απουσία των υπαρξιακών ερωτημάτων ουσιαστικά, τα οποία υπαρξιακά ερωτήματα διαμορφώθηκαν μέσα στους αιώνες στην Εκκλησία ως στοιχεία δόγματος. Έτσι. Αλλά θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση σε αυτό το πράγμα. Όταν λέμε δόγμα, δεν εννοούμε μια αξιωματική αυτεντία, αλλά μια διατύπωση βιούμενων πραγματικοτήτων. Έτσι. Βιούμενα αξιώματα, ας το πούμε. Βιούμενα αξιώματα θα μπορούσαμε να το πούμε. Γι' αυτό και ένα δόγμα που δεν ενσαρκώνεται μέσα στην ιστορία είναι άχρηστο. Όλα τα δόγματα πηγάζουν από την ιστορία, πηγάζουν από την εμπειρία, πηγάζουν από το βίωμα και τελειώνουν στην ιστορία, στο βίωμα και στην... Άρα, συγγνώμη, μιας και το ανέφερες, ναι, να το πούμε. Δόγμα, λοιπόν, εκκλησιαστικά, δεν είναι μια θεωρητική διατύπωση, ας πούμε, ότι ο Θεός είναι τριάδα, ναι, ή ότι, ναι, ναι, την οποία δεχόμαστε έτσι διότι, ας πούμε, μπήκε στα μυαλά. Δεν είναι ακριβώς μια αξιωματική διατύπωση. Έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα, με τον βίο του ανθρώπου. Mm. Επειδή είπατε αυτό το παράδειγμα, θέλω να το εξηγήσω. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός, όταν δογματίζει η Εκκλησία για την τριαδικότητα του Θεού, δεν το κάνει για να διασώσει την τριαδικότητα του Θεού. Ούτως ή άλλως δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Μάλιστα. Έτσι, ούτως ή άλλως. Άρα δεν μιλάμε σαν φυσική που παρατηρήσαμε όμως, με το τηλεσκόπιο όμως το έχει Θεό. Σημασία, έχει σημασία να διατυπώσουμε το όριο, τον όρο όπως τον λέμε, το όριο, το σύνορο, που διαφυλάσσει τον άνθρωπο από το λάθος.
αν ο Θεός είναι τριαδικός, τότε και η ύπαρξη του ανθρώπου νοείται ως τριαδική. Mm. Με αυτή την έννοια το δόγμα φωτίζει το βίο του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτά λόγω των καταστάσεων του 19ου αιώνα σιγά σιγά υποχώρησαν και άμα βγάλεις το δόγμα από τον εκκλησιαστικό λόγο, απομένει μόνο η ηθική. Και αναπτύχθηκε πάρα πολύ η ηθική. Η ηθική όμως επίσης, το ήθος υπάρχει στην Ορθόδοξη παράδοση, αλίμονο, έτσι. Αλλά η αντίληψη της ηθικής ως υποχρέωσης του ανθρώπου σε κάποιες αξιωματικές διατυπώσεις είναι που φέρνει τη σύγχυση, τη μεγάλη σύγχυση. Και αυτό λες ηθικισμό. Αυτό και λέμε ηθικισμό, και το αυτή λέμε και πιετισμό, το λέμε και πώς αλλιώς. Γιατί στηρίζεται πάνω σε μια δικανική αντίληψη των σχέσεων Θεού και ανθρώπου. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Επομένως και των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, αν καταλαβαίνω καλά, αυτονομείται η ηθική από την ίδια την ύπαρξη έτσι, του ανθρώπου, έτσι, γίνεται έτσι μια σειρά αόριστων εντολών. Ναι, πρέπει να κάνουμε αυτό, να μην κάνουμε το άλλο κτλ. Και αυτές οι εντολές αποκτούν αυταξία. Και αναπτύχθηκε μια τέτοια θεολογία, κυρίως μέσω των χριστιανικών οργανώσεων. Δεν ήταν μόνο η χριστιανική οργάνωση Ζωή που δημιούργησε αυτό το κλίμα, αλλά και παράλληλες άλλες οργανώσεις, πολλές. Στη δεκαετία, παραδείγματος χάρη του 60, έχουμε τη Ζωή, έχουμε το Σωτήρα, έχουμε το κίνημα του Καδιώτη, έχουμε το κίνημα του Καλύβα στη Χαλκίδα, έχουμε το κίνημα γύρω από τον Ορθόδοξο τύπο. Δημιουργούνται διάφορα τέτοια κυκλώματα σαν τις προντεσταντικές σέκτες της Αμερικής, να το πω έτσι. Και επειδή, συγγνώμη, το ανέφερες και πριν, η λέξη ευσεβισμός ή πιετισμός, ηθικισμός, είναι προτεσταντικής προελεύσης. Δηλαδή παραπέμπει σε ρίζες ακριβώς, του φαινομένου ακριβώς, αυτού που έρχονται ακριβώς, από τον προτεσταντισμό. Ακριβώς. Και εδώ είναι λίγο το αστείο. Ενώ όλα αυτά τα ζούμε σαν να είναι η απόλυτη ορθοδοξία, η hardcore ορθοδοξία, στην ουσία λέμε εμείς τουλάχιστον ή λες εσύ ότι είναι προτεσταντικές επιρροές αυτά. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το περιβάλλον. Ήταν ένα περιβάλλον. Και επίσης ένα περιβάλλον ήταν αυτός ο ευσεβισμός. Ένα δεύτερο περιβάλλον που έχουμε στη δεκαετία του 50 και του 60 είναι ο λεγόμενος ακαδημαϊσμός. Mm. Η θεολογία ως ακαδημαϊκή ενασχόληση, για να μπορέσεις να κηρύξεις στην εκκλησία πρέπει να έχεις τελειώσει τη θεολογική σχολή. Για να μπορέσεις να γίνεις επίσκοπος πρέπει να έχεις πτυχίο της θεολογικής σχολής. Η οποία θεολογική σχολή ιδρύθηκε το 1833 στον Ελληνικό Βασίλειο και ιδρύθηκε πάνω στα πρότυπα των γερμανικών πανεπιστημίων, έτσι. Ο ακαδημαϊσμός εισάγει ένα σχολαστικισμό, δηλαδή μία ενασχόληση με τη λεπτομέρεια, με το γράμμα, δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα του λόγου, παρά μόνο με το γράμμα. Θέλει να στηρίζεται σε εξωτερικά γνωρίσματα και εξωτερικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, η ποίηση της Εκκλησίας που από αιώνες τρέφει αυτόν τον λαό, τους Ορθόδοξους πιστούς, η ποίηση της Εκκλησίας δεν θεωρείται σοβαρό κείμενο για την ακαδημαϊκή θεολογία ή δεν θεωρεί το τότε σοβαρό κείμενο για την ακαδημαϊκή θεολογία. Ποίηση, λες, τα λειτουργικά κείμενα, αυτά που λέγονται την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ακολουθίες. Τα τραγούδια του Θεού που λέει ο Παπαδιαμάντης, okay, έτσι. Mm. Μπορώ να σου πούνε ότι αν μία αλήθεια διατυπώνεται μέσα στην ποίηση της Εκκλησίας, αλλά η ακαδημαϊκή θεολογία δεν μπορεί να τη στηρίξει σε οικουμενικές συνόδους ή σε κάποια σύμβολα της πίστεως, το θεωρεί ότι λέγεται ποιητική αδεία. Με αυτή την έκφραση μεγαλώσαμε εκείνη την εποχή. Παραδείγματος χάρη, η μετάσταση της Θεοτόκου που δοξολογείται μέσα στην ημνολογία της Εκκλησίας, ποιητική αδεία δοξολογείται.
είναι θεολογούμενο, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια πραγματικότητα. Έτσι. Αυτός είναι ο ακαδημαϊσμός. Βέβαια, πρέπει επίσης να πούμε ότι η απαιδευσία του λαού, η έλλειψη κατήχησης του λαού στην τουρκοκρατία συνεχίστηκε και στην ελεύθερη ζωή του ελληνικού βασιλείου και πέρασε στον 20ο αιώνα και έτσι δημιουργήθηκε ένα είδος ιδιότυπου παγανισμού. Δηλαδή η σχέση μου με το Θεό, με τον άλλο, με τον κόσμο, με τη δημιουργία, περνούσε μέσα από παγανιστικές αντιλήψεις, για να μην πω μαγικές αντιλήψεις, έτσι. Και βλέπουμε ότι η λεγόμενη λαϊκή ευσέβεια, που πολλές φορές την έχουμε υμνήσει και καλά κάνουμε και την υμνούμε, γιατί πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια μπορείς να βρεις μια βιούμενη αλήθεια, αλλά πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουμε ότι στη λαϊκή ευσέβεια θα βρούμε και παγανιστικά στοιχεία πάρα πολλά. Έτσι, αυτή ήταν η κατάσταση. Ωραία. Είπες λοιπόν τρία πράγματα, απλώς ναι. Επαναλαμβάνω ναι, τους ναι. όρους για να κάνουμε μια σύνοψη. Ηθικισμός, ακαδημαϊσμός και ένας περιραίων, ας πούμε, παγανισμός, δηλαδή μια έτσι. Μαγική αντίληψη της λειτουργίας έτσι. Και των μυστηρίων. Έτσι. Στη δεκαετία του 50 αρχίσανε να αρθρώνονται κάποιες φωνές οι οποίες ερχόντουσαν από το εξωτερικό, κυρίως από το Παρίσι και από τη Νέα Υόρκη. Και οφείλονταν στη θεολογία που άρθρωναν εκείνη την εποχή Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς. Ξεκίνησαν από το Παρίσι και περάσανε και στη σχολή του Αγίου Βλαδιμίρου στη Νέα Υόρκη. Ωραία, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για να συζητηθεί από μόνο του ναι, οι ακριβώς, Ρώσοι της Διασποράς ακριβώς, και τι ρόλο παίξανε. Αυτοί οι Ρώσοι της Διασποράς, με επικεφαλής πρέπει να πούμε τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι, έτσι, διατύπωσαν μια νέα θεολογία, νέα εννοώντας, μία θεολογία που υπήρχε, αλλά βρισκόταν σε μία Βαβυλώνια εχμαλωσία, έτσι, δηλαδή ήταν ξεχασμένη θεολογία. Αρχίζει λοιπόν αυτή η θεολογία να ξαναδιατυπώνεται μέσω της νηπτικής παράδοσης, μέσω των πατερικών κειμένων και αυτό το πράγμα αρχίζει να επηρεάζει και μερικούς στην Ελλάδα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι ο Μητροπολίτης σήμερα Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας υπήρξε μαθητής του Φλωρόφσκι. Mm. Ξέρουμε επίσης ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε μαθητής του Φλωρόφσκι όταν ήρθε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 50 να καταθέσει τη διατριβή του, η οποία διατριβή του για το προβατορικό αμάρτημα ήταν ένα σημαντικό γεγονός, το λέω γεγονός, όχι βιβλίο, ένα σημαντικό γεγονός το να ξαναρθρώσουμε θεολογικό λόγο, έτσι. Κάπου κοντά ήταν ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν και ο πατήρ Ιωάννης Μέγεντορφ και κάποιοι φέρανε στην Ελλάδα αυτές τις σπουδές που είχαν γίνει στο εξωτερικό και άρχισαν να μελετούν τη θεολογία της Εκκλησίας μέσω της ματιάς αυτών των Ρώσων θεολόγων. Έτσι αναπτύσσεται ένας θεολογικός διάλογος στη δεκαετία ακριβώς του 60, θεολογικός διάλογος γύρω από μία επανανάγνωση της θεολογίας της Εκκλησίας. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, διατυπώθηκαν αρνητικές θέσεις στον όρο νεοπατερική θεολογία. Επειδή τον όρο νεοπατερική τον διάβασαν λαθεμένα. Δεν πρόκειται για νεοπατερική θεολογία. Πρόκειται για επανανάγνωση της θεολογίας της Εκκλησίας. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό σφράγισε τη θεολογία του 60 και μέχρι σήμερα ελπίζω να συνεχίζεται το αξίωμα τροποδινά, γιατί ως αξίωμα εγώ το μπορώ να το καταλάβω, του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι
ή μάλλον η πρόσκληση του πατρός Γεωργίου Φλωρόσκη να επιστρέψουμε στους Έλληνες πατέρες. Αυτό δεν σημαίνει μια εθνική αντίληψη περί ελληνισμού, καμία σχέση, έτσι. Έχουμε πατέρες οι οποίοι έγραψαν στα ελληνικά, έδρασαν σε χώρους ελληνόγλωσσους και έχουμε πατέρες οι οποίοι έγραψαν στα λατινικά. Όταν λέμε Έλληνες πατέρες, εννοούμε και τους Σύρους που έγραψαν στα Συριακά. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος και ο Άγιος Ισάκος Σύρος εντάσσονται στους Έλληνες πατέρες. Είναι μια οπτική, μια ματιά των σχέσεων του ανθρώπου με το Θεό, με τον άλλο, με τη δημιουργία. Και αρχίζει να εμφανίζεται αυτή η άνθηση, να την πω. Έχουμε μια στροφή λοιπόν στους πατέρες, ξαναδιαβασμένους μέσα από ένα σύγχρονο φως, ας πούμε. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή αρχίζουμε να τη διαβάζουμε τους πατέρες ή μάλλον αρχίζουμε να διαβάζουμε τη θεολογία της Εκκλησίας συνδεδεμένη με τη ζωή του ανθρώπου. Εντός, δηλαδή, έναν λόγο που ενεργεί εντός της ιστορίας. Αρχίζουμε, παραδείγματος χάρη, να δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποίηση της Εκκλησίας, στα λειτουργικά κείμενα, έτσι. Τα λειτουργικά κείμενα πάβουν να είναι ποιητικά γυμνά κείμενα και γίνονται κείμενα που αναδίνουν ζωή. Δηλαδή περιγράφουν πραγματικότητα, σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Και απαντούν, όπως είπες πριν, νομίζω, σε υπαρξιακά ερωτήματα. Έτσι, του ανθρώπου γενικώς, άρα και του σύγχρονου ανθρώπου. Και του σύγχρονου ανθρώπου. Να κάνω εδώ μια μικρή διακοπή, μια ερώτηση δηλαδή. Υπάρχει σήμερα μια κατηγορία, ας πούμε, ένα παράπονο, μια διαμαρτυρία για όλη αυτή τη θεολογία και για τη θεολογία, γενικώς στην Ορθόδοξη, αλλά ουσιαστικά υπονοούμε τη θεολογία του 60 εδώ, ότι δεν έχει διαλεχθεί με το σύγχρονο κόσμο, δεν έχει διαλεχθεί, ας πούμε, με ό,τι προέκυψε στην Ευρώπη μετά το διαφωτισμό, με τα προβλήματα του δυτικού πολιτισμού. Εμείς τώρα λέμε το ανάποδο εδώ. Λέμε ότι ακριβώς αυτό έκανε η θεολογία του 60. Θα ήθελα όμως λίγο να το σχολιάσεις αυτό. Εσύ πώς το έζησες, εγώ μπορώ να πω πώς το έζησα εγώ, αλλά θα ήθελα να πεις πώς το έζησες αυτή τη... Μου έρχεται στην άκρη της γλώσσας να πω η καταγγελία της αιρετικής ματιάς που αναπτύχθηκε στο δυτικό κόσμο είναι μία παρέμβαση στην ιστορία. Όμως πρέπει να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία στήρα καταγγελία, μία καταγγελία που μοιάζει με ένα κυνήγι μαγισσών, ουσιαστικά, και που αυτή η καταγγελία ενεργήθηκε και στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του... και μέχρι σήμερα ενεργείται, έτσι, ως ένας αντιδυτικισμός. Μάλιστα. Και υπάρχει μία καταγγελία ενταγμένη σε έναν διάλογο. Η καταγγελία δεν έχει αρνητικό πρόσημο πάντοτε. Η καταγγελία της αίρεσης παραπέμπει σε διάλογο. Αυτόν τον διάλογο τον ενεργεί η θεολογία της γενιάς του 60. Και παίρνω για παράδειγμα, ζωντανό μέχρι σήμερα παράδειγμα, την περίπτωση του Επισκόπου Περγάμου, τότε λαϊκού, έτσι, του Ιωάννη Γιούλα τότε, ο οποίος όταν εξέδωσε το σημαντικό βιβλίο του για την θέση του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία σύμφωνα με τους Αποστολικούς Πατέρες ή αργότερα τα εκκλησιολογικά του κείμενα, τα εξέδωσε διαλεγόμενος με τα υπαρξιακά ερωτήματα της Δύσεως. Γι' αυτό και αναγνωρίστηκε από τη δυτική θεολογία, είτε προτεσταντική είτε ρωμαιοκαθολική, ως ένας από τους μοναδικούς σχεδόν ορθόδοξους συνομιλητές. Υπάρχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον. Μάλιστα. Για την ιστορία. Με πρόλαβες. Ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό για τον αντιδυτικισμό. Ήδη λες από τώρα και ας το σημειώσουμε, μιας και το ανέφερες, ότι μπορούμε να βρούμε ένα στήρο αντιδυτικισμό
ένα είδος συλλογικού εγωισμού, ας πούμε, εμείς που είμαστε ορθόδοξοι και οι άλλοι που είναι οι αμαρτωλοί, και μπορούμε να βρούμε έναν εντός εισαγωγικών αντιδυτικισμό, δεν ξέρω, θα το πούμε αργότερα, ναι, που είναι μια κριτική σε μια προσέγγιση κριτική του δυτικού διαλόγου, όμως. Διαλόγου. Και ήθελα να σου πω, μίλησες πριν για το Φλωρόφσκι, για το Σμέμαν, για το Μέγεντορφ, αυτοί όλοι σε διάλογο ήταν. Διαλεγόμενοι, ναι, με τα δυτικά θέματα, με τα δυτικά και προβλήματα. Και νομίζω σε ένα διάλογο που τον αποδέχτηκαν με πολύ χαρά οι δυτικοί όταν μιλούσαν μαζί τους. Δεν τους είδαν ως αντιπάλους ή ως άνθρωπους που τους βρίζανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους καταγγέλνουν. Θέλω λίγο, αν νομίζω αυτό είναι η κατάλληλη στιγμή, να πούμε για μερικά πρόσωπα που εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 και που επηρέασαν αυτή τη θεολογική ματιά. Ναι. Ας την ονομάσω καινούρια, με την έννοια ότι είναι επανασύνδεση με την παλιά ματιά που είχε η Εκκλησία επί αιώνες, έτσι, και που είχε ξεχαστεί από την τουρκοκρατία και κυρίως από το 19ο αιώνα, 18ο αιώνα, 19ο και 20ο. Υπάρχει μία συγκυρία παράξενη όταν στις αρχές του 1960 συναντιόνται δύο άνθρωποι. Ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, ως προϊστάμενος της, της χριστιανικής οργάνωσης Ζωή, και ο Δημήτρης Κουτρουμπής, παιδικοί φίλοι οι οποίοι ξανασυναντιόνται στη δεκαετία του 50, και ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος χρησιμοποιεί, ας βάλω τη λέξη εντός εισαγωγικών, τον Κουτρουμπή για να σπουδάσουν κάτι περισσότερο σε μια επιστροφή προς τους πατέρες οι νέοι της οργάνωσης αυτής. Άρα την ιδέα της επιστροφής στους πατέρες ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος την αποδέχεται. Βεβαίως την αποδέχεται και έχει γράψει και βιβλίο για τους πατέρες της Εκκλησίας, έτσι. Συνομιλητές και μέλη της αδελφότητας της Ζωής με τον Κουτρουμπή την εποχή αυτή είναι μερικά ονόματα τα οποία έπαιξαν τεράστιο ρόλο αργότερα στην εξέλιξη της θεολογίας, όπως παραδείγματος χάρη ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, ο Παναγιώτης Νέλλας, ο Αείμνηστος, ο Χρήστος ο Γιαναράς, ο πατήρ Δημήτριος Τρακατέλης, ο πατήρ Αναστάσιος Γιαννουλάτος. Πατήρ Δημήτριος Τρακατέλης, ο μέχρι πριν κάποιο καιρό Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Ναι. Ο πατήρ Αναστάσιος Γιαννουλάτος, μέχρι σήμερα Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο πατήρ Γρηγόριος Χατζή Εμμανουήλ και ο αείμνηστος Κώστας Κουτέρης, σε μερικά ονόματα που θυμάμαι, έτσι λέω τώρα. Συνομιλητές με τον Κουτρουμπή τι σημαίνει? Ότι ο Κουτρουμπής τους ξεδίπλωσε μια θεολογία άγνωστη, παραδείγματος χάρη, τη λεγόμενη λειτουργική θεολογία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, πολύ απλουστευτικό ίσως, καθώς σου απέναντι από τον Κουτρουμπή και σου έλεγε: «Εσύ που διαβάζεις καλά, Δημήτρη, μπορείς να μου διαβάσεις ένα Θεοτοκίο». Σου έδινε λοιπόν την παρακλητική και σου έβρισκε ένα δογματικό, όπως το λέμε, Θεοτοκίο, παραδείγματος χάρη το Θεοτοκείο την Παγκόσμιον Δόξαν, την Εξανθρώπωση Παρίσαν και τον Δεσπότην Τεκούσαν κλπ. Κλπ. Τι ωραία που το διαβάσατε, κύριε Μαυρόπουλε. Και άρχισε να σου κάνει ανάλυση και σου ξεδίπλωνε την αλήθεια της Εκκλησίας. Πλέον τα ποίηματα αυτά που τα ακούγαμε πολλές φορές και με βαρεμάρα, εκτός αν ήμασταν μουσικόφιλοι και μέναμε στο μέλος μόνο, έτσι, ξαφνικά αναδύανε ζωή, παίρνανε νόημα για τη ζωή μας, έτσι. Αυτό θα το ονομάσω μια λειτουργική παράδοση που άρχεται ξανά να ζωντανεύει. Θα μου πείτε, δεν υπήρχε αυτή η λειτουργική παράδοση? Υπήρχε και δεν υπήρχε. Μην ξεχνάτε ότι στη δεκαετία του 50 φαινότανε και δεκαετία του 60 φαινόταν ότι ο μοναχισμός σβήνει στην Ελλάδα. Mm. Το Άγιο Όρος είχε μία έλλειψη μοναχών, ήταν πολύ λίγοι πια οι μοναχοί, ήταν γερόντια οι περισσότεροι.
Μην ξεχνάμε επίσης ότι οι χριστιανικές οργανώσεις καταπολέμησαν τον Ορθόδοξο μοναχισμό, εισάγοντας έναν ιδιότυπο μοναχισμό εντός των πόλεων, έτσι, τους λεγόμενους άγαμους λαϊκούς που φτιάχναν αδελφότητες. Γιατί ο σκοπός ήταν η παραγωγή έργου ακριβώς, τις οργανώσεις, ενώ ο μοναχός τι κάνει, κάθεται και δεν κάνει τίποτα. Και συγχρόνως ο Κουτρουμπής, με φροντιστήρια που του είχε οργανώσει ο πατήρ Ηλίας στην Αθήνα, σε μέλη της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων, προσπαθούσε να ξεδιπλώσει μια άλλη ανάγνωση της Αγίας Γραφής, παραδείγματος χάρη. Έχω στα χέρια μου τις σημειώσεις του για την ανάλυση που έκανε της προς Ρωμαίους επιστολής, παραδείγματος χάρη, του Αποστόλου Παύλου. Αυτά άνοιγαν δρόμους, καινούριους δρόμους που δεν τους υποψιάζονταν αυτά τα νέα, οι νέοι αυτοί θεολόγοι. Και βέβαια αυτό οδήγησε σε μία, είναι αλήθεια, αποδυνάμωση της αδελφότητας ζωή. Είχε γίνει και η διαίρεση ανάμεσα στη ζωή και στο σωτήρα, είχαν εμφανιστεί και οι άλλες οργανώσεις, όπως είπα, ομόλογες ή παράλληλες. Ναι, και άρχισαν να φεύγουν. Αυτά τα ονόματα που σας διάβασα προηγουμένως, που μνημόνεψα, είναι αδελφοί της ζωής, λαϊκοί θεολόγοι. Νέοι θεολόγοι. Εγκατέλειψαν την αδελφότητα, έτσι. Εκεί τώρα, στο 64, θυμάμαι τη χρονολογία καλά, παρουσιάζεται ένα περιοδικό καινούριο, το Σύνορο. Το Σύνορο ουσιαστικά είναι Δημήτρης Κουτρουμπής και Χρήστος Γιαναράς. Υπάρχει παρέα, υπάρχει συντακτική επιτροπή, υπάρχουν συνεργάτες, αλλά είναι Δημήτρης Κουτρουμπής και Χρήστος Γιαναράς. Το Σύνορο έρχεται να αρθρώσει έναν καινούριο θεολογικό λόγο, είτε μεταφράζοντας άρθρα των Ρώσων κυρίως θεολόγων της Διασποράς, έτσι, είτε με πρωτότυπα έργα, με θέτοντας ερωτήματα. Αυτό το περιοδικό, το οποίο έκλεισε βιαίως όταν εξεράγει την άνοιξη του 67, της 1ης Απριλίου, έπαιξε τεράστιο ρόλο. Τρόπον τεινά για πολλούς ανθρώπους λειτουργήσε ως ένα είδος μανιφέστου. Έτσι. Και συγχρόνως στην εποχή εκείνη, συνεργαζόμενος ο Κουτρουμπής με τον πατέρα Ηλία Μαστρογιαννόπουλο, θα εκδώσουν τρία βιβλιαράκια πολύ σημαντικά. Θεολογία, αλήθεια και ζωή, η λειτουργία μας, μοναχισμός και σύγχρονος κόσμος. Με συγγραφείς μέσα το Φλωρόφσκι, το Λόσκι, το Σμέμαν, το Μπέντιγεντορφ, το Μπουγέ και κάποιους Έλληνες, έτσι. Αυτό τώρα το, δεν ήταν κίνημα, αυτή η νέα θεολογική γλώσσα, η οποία ακούγεται με πολύ ενδιαφέρον πλέον από ανθρώπους, ενοχλεί την ακαδημαϊκή θεολογία. Και αρχίζει η ακαδημαϊκή θεολογία να αμήνεται κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι η ακαδημαϊκή θεολογία στη δεκαετία του 60 σημαδεύεται από ένα πολύ θετικό γεγονός. Εκδίδονται τα άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γεγονός. Ξέρεις, κύριε Ξηδιά, εάν ήσουν σε μια παρέα που δεν ήταν ειδικά θεολόγοι και έλεγες Γρηγόριος Παλαμάς, σε διορθώνανε και σου λέγανε Κώστας. Εννοείται Κωστής Παλαμάς. Αυτό το κεφάλαιο είχε μείνει άγνωστο τελείως. Και είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη δεκαετία εκδίδονται τα άπαντα από τον Παναγιώτη τον Χρήστου, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ο οποίος όμως Παναγιώτης Χρήστου, λόγω της ιστορικής του εξέλιξης, αρχίζει να επιτίθεται σε αυτές τις παρέες που αρθρώνουν το νέο θεολογικό λόγο. Δηλαδή ο Χρήστου ταυτοχρόνως
μετέχει σε αυτή τη στροφή προς τους πατέρες, εκδίδει ο ίδιος τα άπαντα του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και ταυτοχρόνως ενοχλείται όταν και άλλοι, ας πούμε, αυτό φαντάζομαι δεν έχει να κάνει απλώς με ψυχολογία ή με προσωπικά, κάτι τον ενοχλεί θεολογικά. Θα κάνω μία παρένθεση εδώ ενδιαφέρουσα και λίγο κουτσομπολίστικη, να το πω έτσι. Όπως ξέρετε, στις αρχές της δεκαετίας του 80, εμφανίζεται ο όρος νεοορθόδοξη. Πολύ αργότερα. Ναι. Νεοορθοδοξία, νεοορθόδοξη. Ο όρος αυτός δεν εμφανίζεται σε θεολογικούς κύκλους, αλλά σε πολιτικούς. Είναι όρος που εισάγει ο Γιάννης Μιλιός στο περιοδικό σχολιαστής, έτσι. Αφού έχει κάνει μία επίθεση εναντίον του Διονύση Σαββόπουλου για την θετική ματιά του προς την ορθόδοξη παράδοση. Είμαστε στο 83-84, τώρα κάπου εκεί. Ξαφνικά αρχίζει να επιτίθεται στον Κώστα τον Ζουράρη και τον Κωστή τον Μοσκόφ, παίρνοντας και τον Διονύση Σαββόπουλου, επειδή αυτοί οι τρεις, συγκεκριμένα οι τρεις αυτοί άνθρωποι, βλέπουν με θετική ματιά την παράδοση της ορθοδοξίας και κυρίως τη ζωή στο Άγιον Όρος, έτσι. Ο Παναγιώτης ο Χριστού παίρνει αφορμή από αυτόν τον όρο νέο ορθόδοξη του Μιλιού και γράφει 4 ή 5 άρθρα με ψευδώνυμο Αθανάσιος Συναίος στον ορθόδοξο τύπο, συμμαζεύοντας τρόπον την σε ένα δίχτυ όσους δεν αποδέχονται την γλώσσα της ακαδημαϊκής θεολογίας, λέγοντας ότι αποτελούν μία αιρετική ομάδα, οργανωμένη, που είναι ορθόδοξη. Είναι ορθόδοξος. Κλείνω την παρένθεση. Θα επανέλθουμε σε αυτό, θα επανέλθουμε. Αυτό τώρα το είπες περισσότερο για να δείξεις το Χρήστου και πώς, ας πούμε, 20 χρόνια μετά, η ταμπέλα είναι ορθόδοξη, η ρετσινιά μάλλον είναι ορθόδοξων. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι η θεολογική γλώσσα που διατυπώνεται στη δεκαετία του 60 μέσα από αυτές τις ομάδες που είπα τώρα, σήμερα είναι αυτονόητη. Τότε δεν ήταν αυτονόητη. Αυτό δεν το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ας πούμε η έννοια του προσώπου που μιλάμε όλοι για το πρόσωπο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και κυρίως η λειτουργική ανανέωση που εμφανίστηκε, έτσι. Πιστεύω, μπορεί να είναι υποκειμενική αυτή η ματιά, ότι και η ανανέωση του μοναχισμού που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70 στο Άγιον Όρος και στα Μετέωρα, οφείλεται εν πολλής σε αυτήν την καινούρια θεολογική ματιά με την οποία βλέπουμε την παράδοση και που διατυπώθηκε κατά τη δεκαετία του 60. Έτσι. Ναι, τώρα λες κάτι που θα ήθελα να το πω λίγο με δικά μου λόγια, αν μου επιτρέπεις. Λες ότι τη δεκαετία του 60 διαμορφώνεται μια θεολογία, λίγο πριν, τέλη του 50 κάτι, και μέσα στο 60 διατυπώνεται μια θεολογία η οποία εκφράζεται και με το σύνορο, εκφράζεται με κάποιες διδακτορικές διατριβές νέων θεολόγων της εποχής και με κάποια κείμενα. Εδώ δεν αναφέραμε και ίσως πρέπει να αναφέρουμε επίσης τον Νίκο Νησιώτη, ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με όλους αυτούς τους κύκλους. Αλλά έχει επαφή με... Έχει έμεση γιατί έχει επαφή με τους Ρώσους της Διασποράς. Άρα μέσα στη γενικότερη ομπρέλα των Ρώσων της Διασποράς και της ακτινοβολίας τους, με διάφορους τρόπους, αυτό έρχεται στην Ελλάδα ή σε κάποιους Έλληνες, τον Νησιώτη και τα λέμε, με έναν τρόπο δηλαδή... εμβολιαζόμαστε ξανά από το μικρόβιο της Ορθοδοξίας, θα έλεγα, για αυτής της πατερικής προσέγγισης. Ωραία. Αυτό λοιπόν το πράγμα που ας πούμε, μπαίνει αυτό το μπόλι, το εμβόλιο, ας πούμε, μέσα στο σώμα της θεολογίας τότε, με αυτό τον υποτυπώδη πρωτόλιο, ας πούμε, σε αριθμητικά τρόπο, αργότερα, και μάλλον από το 80 και μετά θα τολμούσα να πω, αρχίζει να αποκτά μέγεθος και ήδη αναφέρθηκε στους νεοορθοδόξους και στον πόλεμο κτλ. Αλλά παρεμβάλλεται βέβαια η δικτατορία, έτσι. Η δικτατορία
διέλυσε τον ευσεβισμό. Ναι. Με έναν τρόπο παράξενο. Η Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών είναι η αποκορύφωση. Το τελικό χτύπημα, ναι, στον ευσεβισμό, στον, ναι, πιετισμό, στην οργανωμένη χριστιανική παρουσία. Έτσι. Μάλιστα, ιδιαίτερα η αδελφότητα θεολόγων Ζωή ουσιαστικά διαλύθηκε με τη δικτατορία, διότι πολλά από τα μέλη της έγιναν επίσκοποι. Ο Ιερώνυμος Κοτσόνης, ο αρχιεπίσκοπος της δικτατορίας, δεν ήταν μέλος της αδελφότητας Ζωή, αλλά ήταν συνεργαζόμενος με την αδελφότητα Ζωή, έτσι. Έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον ευσεβισμό. Όμως, κύριε Ξυδιά, δυστυχώς εμφανίστηκε ένας νέο ευσεβισμός. Ο ευσεβισμός δεν εκριζώνεται. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Θέλει πολλή δουλειά να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τη σχέση σου με το Θεό, με τον άλλο και με τον κόσμο ως σχέση έρωτα, ως σχέση αγάπης, αλλά όχι από τις απλής ανθρώπινης αγάπης, ως έκσταση, έτσι, να βγεις από τον εαυτό σου. Δυστυχώς, εμφανίστηκε ένας νέο ευσεβισμός, νέο ηθικισμός και δυστυχώς αυτό εμφανίστηκε ακόμα και σε μερικές μονές του Αγίου Όρους. Το λέω και ξέρω ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που λέω. Η Μονή Φιλοθέου, παραδείγματος χάρη, υπήρξε ένας καθιδρυτικός νεοευσεβισμός μέσα στο Άγιον Όρος με εξαγωγή στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο Γέροντα Εφραίμ, λέω, αναφέρεις. Και όλο το πνεύμα, έτσι. Ναι, μεν πολλοί από τους ανθρώπους που επάνδρωσαν το μοναχισμό του Αγίου Όρους προέρχονταν από χριστιανικές οργανώσεις, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς χωνεύτηκαν από το πνεύμα του Αγίου Όρους. Δηλαδή, μπαίνοντας, άφησαν στην Ουρανούπολη τη βαλίτσα του ευσεβισμού και του οργανωτισμού. Όχι όλοι. Δυστυχώς όχι όλοι. Αλλά τα περισσότερα μοναστήρια επανδρώθηκαν με ανθρώπους που λαχτάρισαν αυτή την καινούρια γλώσσα που άρχισε να μιλιέται και η οποία καινούρια γλώσσα δεν ήταν τόσο καινούρια, ήταν η παμπάλαια γλώσσα της Εκκλησίας. Διατυπωμένη, ναι, στα λειτουργικά της κείμενα κυρίως. Θέλω να δω, εδώ να βάλουμε στην κουβέντα μας και μία άλλη διάσταση. Τη διάσταση του ελληνισμού ή της ελληνικότητας. Αναφέρθηκες πριν στο φιλελληνισμό εντός εισαγωγικών του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη, που εννοούσε το ελληνικό στοιχείο ή το ελληνικό πνεύμα που διαπερνά, ναι, την θεολογία της Εκκλησίας, τη λειτουργία της Εκκλησίας. Αλλά έχουμε και μια διαφορετική εδώ, ας το πούμε, πηγή περί ελληνικότητας, που είναι η περίφημη γενιά του 30, φιλολογικοί, ποιητές, λογοτέχνες, δοκιμιογράφοι κλπ, οι οποίοι από το Μεσοπόλεμο αναζητούν να δώσουν ένα περιεχόμενο στην Ελλάδα και στο τι θα πει να είσαι Έλληνας, τι είναι ελληνικό, τι δεν είναι ελληνικό. Και, αυτό το πράγμα έχω την αίσθηση ότι με κάποιο τρόπο περνάει και διαποτίζει, αν όχι όλοι, και εδώ θα μας το πεις εσύ αυτό, αν όχι όλοι, τουλάχιστον ένα μέρος αυτής της θεολογίας του 60, σίγουρα το Χρήστο Γιαναρά. Αυτό περνάει στο Χρήστο Γιαναρά, νομίζω, μέσα από το ζήσιμο Λορεντζάτο. Δηλαδή, ο Λορεντζάτος είναι σε ένα διάλογο με τη γενιά του 30, με το, ναι, Σεφέρι, ναι, και ασκεί μια κριτική σε αυτή τη γενιά, λέγοντας ότι ψάχνετε μια ελληνικότητα και δεν έχετε βρει το κέντρο της, που είναι ο Χριστός, που είναι η Εκκλησία. Και έτσι, αυτό επιτρέπει σε ένα κομμάτι να κάνει την κίνηση και να πάρει προς την Εκκλησία όλη την κληρονομιά της γενιάς του 30.
Έτσι. Και εκεί τώρα υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα ή σύγχυση, δεν ξέρω, δηλαδή... Ναι, σύγχυση υπάρχει. Είναι δηλαδή η εκκλησία που παίρνει, που σώζει τη γενιά του 30 ή η γενιά του 30 απορροφά το χριστιανισμό και τον κάνει κάτι άλλο από αυτό που ακούστε, είναι. Ακούστε. Γιατί, συγγνώμη, τα λέω αυτό γιατί υπάρχει κατηγορία αυτή. Ναι. Όπως πριν μιλήσαμε για τον αντιδυτικισμό ως ρετσινιά προς την... θεολογία του 60, έτσι επίσης υπάρχει και η ρετσινιά του εθνικισμού στη χοντρή της εκδοχή ή και σε πιο λεπτές εκδοχές προς τη θεολογία αυτή και κατεξοχήν προς τον Γιαννάρα. Έτσι ότι ο Γιαννάρας είναι εθνικιστής, είναι υπερπατριώτης, συνδυάζει τον αντιδυτικισμό με ένα είδος ας πούμε αιμονής προς την ελληνικότητα κτλ. Οπότε εσύ αυτό πώς το αντιλαμβάνεις, αυτή τη σχέση δηλαδή με την Ελλάδα, με την ελληνικότητα. Ήδη χρησιμοποιήσατε τρεις φορές τη λέξη ελληνικότητα. Η ελληνικότητα δεν είναι ελληνικός εθνικισμός. Η ελληνικότητα είναι ματιά. Είναι περιεχόμενο λόγου, περιεχόμενο γλώσσας. Όταν ο πατήρ Γεώργιος Λωρόσκι ζητάει να στραφούμε στους Έλληνες πατέρες, δεν εννοεί να στραφούμε σε Έλληνες κατά την εθνικότητά τους, αλλά κατά το πνεύμα τους. Υπάρχει ένα πρόβλημα ασφαλώς. Ποτέ από τον 9ο αιώνα και μετά αρχίζει να υπάρχει μία σύγχυση η οποία κορυφώνεται το 14ο αιώνα, λίγο πριν την άλωση, έτσι. Όταν έχουμε το φαινόμενο του πλήθωνα, του γεμιστού πλήθωνα, έτσι, ο οποίος διαβάζει την ελληνικότητα ως ελληνισμό, ως εθνικά Έλληνες. Κάτι που θα φτάσει μέχρι τον 19ο αιώνα, όταν μας ενοχλεί ο Φαλμεράιερ, ο οποίος αρνείται την εθνική μας υπόσταση από τους αρχαίους Έλληνες, έτσι. Και μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Όταν μιλάμε για γενιά του 30, μιλάμε για μια ομάδα εξαιρετικών δημιουργών, είτε στη λογοτεχνία είτε στις εικαστικές τέχνες, έτσι, οι οποίοι ανακαλύπτουν στον ελληνικό λόγο έναν πλούτο. Μα αυτό τον πλούτο στον ελληνικό λόγο τον έχουν ανακαλύψει ήδη από τον 1ο αιώνα. Η Εκκλησία δομείται πάνω σε αυτόν τον πλούτο. Η αποστροφή του Ιησού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όταν ακούει ότι ζητάνε Έλληνες να μιλήσουν μαζί τους, δηλαδή ελληνόφωνοι, έτσι. Η παρατήρηση του Χριστού ότι ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, δεν δίνει ταυτότητα σε εθνικότητα. Δίνει ταυτότητα σε ποιότητα και περιεχόμενο λόγου. Νομίζω εκεί κάνουμε τις μεγάλες παρεξηγήσεις. Όταν ο Ρετζάτος στο χαμένο κέντρο μιλάει για αυτήν την απουσία από τη γενιά του 30 της καρδιάς που λέγεται Ορθόδοξη Παράδοση, εννοεί ότι δεν μπορείς να μιλάς για ελληνικό λόγο. Θέλετε να το πω πολύ ομά, δεν μπορείς να μιλάς για σύγχρονη Ελλάδα χωρίς την Ορθοδοξία της. Αλλά αν βάλεις την Ορθοδοξία μέσα, τότε ο εθνικισμός εξαφανίζεται. Εκτός αν τη βάλεις αλλοιωμένη, οπότε γίνει ένα στοιχείο ιδεολογικής ταυτότητας του Έλληνα, ας πούμε. Ναι, νομίζω ότι αυτός είναι ο φόβος τουλάχιστον ή η κατηγορία κάποιων ανθρώπων που βρίσκουν στην γενιά του 30 ή ειδικότερα στο Γιαννάρα ή σε αυτό που λέμε νεοορθόδοξοι και θα πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό λίγο παραπάνω. Βρίσκουν αυτή τη στροφή προς ένα είδος ελληνικότητας που είναι όμως εθνικιστικής, ας το πούμε, αποκλίσεις. Πάντως νομίζω ότι τέτοιες αναγνώσεις, είτε των κειμένων του Γιαναρά, είτε άλλων κειμένων παραπλήσιων, γίνονται μόνο από ανθρώπους οι οποίοι ενοχλούνται από την παρουσία της Ορθόδοξης Παράδοσης. Και έχω επίγνωση για το λόγο που λέω. Ναι.